Έντονο προβληματισμό προκαλούν στη Λευκοσία οι προκλητικές δηλώσεις του Τουρκού Προέδρου περί λύσης δύο κρατών. Με κυβερνητικές πηγές ωστόσο να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, ευελπιστώντας πως στο τραπέζι της επικείμενης άτυπης πενταμερούς διάσκεψης θα υπάρξει αναδίπλωση της Τουρκίας, χωρίς να αναμένεται μεγάλη απόκληση από τα δύο κράτη και την κυρίαρχη ισότητα. Η κυβέρνηση τα τελευταία 24 ώρα κινείται σε ρυθμούς Κυπριακού, με τις ομάδες στήριξης του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή να εργάζονται πυρετοδός, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Μάλιστα, απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει σύσκεψη με την ομάδα των συνταγματολόγων στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ αύριο στο Προεδρικό θα ανηφορήσει και ευρύτερη διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλή τον πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σε ρυθμούς Κυπριακού κινούνται και τα κόμματα, τα οποία θέτουν τις δικές τους ανησυχίες και εισηγήσεις. Νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το κατά πόσο θα συνέλθουν οι ομάδες στήριξης του διαπραγματευτή είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας τι θέλουμε. Και να πάμε με συνέπεια και προσήλωση σε αυτά τα οποία έχουν διαχρονικά συμφωνηθεί, με στόχο να υποχρεώσουμε την Τουρκία να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες απαιτήσεις της για λύση δύο κρατών. Από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ενότητα και συνεννόηση, στηρίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς παραμένουμε στοχοπροσιλωμένοι στις θέσεις μας για μία λύση στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο είναι προσανατολισμένη και η διεθνής κοινότητα. Η εκβιασμό από πλευράς Τουρκίας κάνει λόγο η ΕΔΕΚ και καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διεκδικήσει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό. Είναι προφανές πως η τουρκική πολιτική στοχεύει μέσα από τη μετάθεση της ημερομηνίας της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης να αποφύγει τις όποιες ενδεχόμενες κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της για τις προκλητικές της ενέργειες. Την ίδια στιγμή, μέσα από το ασαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η εν λόγω διάσκεψη, η Τουρκία επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει με τον εκβιασμό για λύση δύο κρατών και την κυριαρχική ισότητα. Πάντως, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο ΟΜΕΚΑ πως παρά τις επιδιώξεις της Τουρκίας και ψευδοκράτους, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να κάνει πίσω από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παραμένουμε στο Κυπριακό.